κάνει μια δουλειά εδώ και αρκετό καιρό από όλους μας στην Ομοσπονδία για αυτή την ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό να προετοιμαζόμαστε για αυτούς τους αγώνες. Με πάρει το Φεβρουάριο στην Τουρκία. Κάναμε διάφορα τουρνουά στα οποία πήραμε μέρος. Γινόντουσαν κάθε εβδομάδα προπονήσεις. Τα παιδιά τα αποκρίθηκαν πλήρως. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς και θα μπορούσαμε, έχουμε την αίσθηση, θα μπορούσαμε και ακόμα και καλύτερα. Προφανώς το ελληνικό μπάσκετ έχει και χτες και σήμερα και πολύ καλό αύριο για τα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα παιδιά μια τέτοια παρουσία σε ευρωπαϊκό μπάσκετ? Είναι σημαντικό γιατί τους δίνει το κίνητρο για να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά. Ξέρουν τα παιδιά ότι ο μοναδικός τρόπος για να προοδεύσουν είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά, να συνεχίσουν να έχουν την ίδια νοοτροπία, να είναι με το κεφάλι χαμηλά και να είναι κάθε μέρα στο γήπεδο να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Αυτό είναι κανόνας. Πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει και θα συνεχίσουν. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Άντε! Εντάξει, ότι φτάσαμε στους 4 είναι πολύ σημαντικό για μας. Ότι δεν περάσαμε στο τελικό μας στεναχώρησε βασικά πάρα πολύ. Αλλά τη στιγμή που φτάσαμε να παίξουμε στις θέσεις 3-4, το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε και να φέρουμε το Χάλκινο. Οπότε αυτό κάναμε, κερδίσαμε. Φαίνεται ότι είστε το αύριο του ελληνικού μπάσκετ, διότι έχει και χτες και σήμερα και πολύ καλό αύριο το ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλα παιδιά των ηλικιών σας. Σας γεμίζει με ευθύνη αυτό, με βάρος? Όχι, όχι, καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο πολύ σαν δίψα, δηλαδή. Θέλουμε πιο πολύ, θέλουμε κι άλλο. Δηλαδή αυτό εμένα δεν μου άρκει. Αυτό που έγινε. Ακούμε τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά ονόματα νεαρών αθλητών για μεταγραφή, για παραμονή σε μεγάλες ομάδες, για συμμετοχή στην προετοιμασία και γιατί όχι και στους αγώνες των μεγάλων ομάδων. Ήρθε η ώρα σας. Είστε έτοιμοι? Πιστεύω πως ναι. Είμαστε έτοιμοι. Πώς ζήσατε αυτό το μεγάλο ραντεβού και αυτό το οποίο πετύχατε? Προσπαθήσαμε να το απολαύσουμε στο μεγαλύτερο σημείο. Πήραμε πολλές εμπειρίες από αυτό και γίναμε μια οικογένεια, όπως το είπατε. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Ακούμε πολύ συχνά τώρα τελευταίες μέρες για νέα παιδιά τα οποία είτε θα πάρουν μεταγραφή σε καλύτερη ομάδα είτε θα μείνουν στις δικές τους και θα προχωρήσουν. Πλησιάζει η ώρα σας, το σκέφτεστε αυτό? Έρχεται η ώρα να δείξετε και σε υψηλότερο επίπεδο ακόμα? Ναι, πιστεύω ότι κάποια παιδιά από εδώ πέρα που δείξαν το καλό τους αυτό τώρα στο πανευρωπαϊκό, πιστεύω ότι θα έχουν καλές προτάσεις από ομάδες ή του εξωτερικού ή της Ελλάδος. Το επίπεδο του μπάσκετ ποιο είναι σε αυτή την ηλικία που είσαστε εσείς? Το επίπεδο παγκοσμίως σε αυτή την γενιά ειδικά είναι σε υψηλό επίπεδο και υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων και αυτό είναι πολύ καλό για μας και για τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν πειράζει, πάμε.